Οι καταστάσεις και απ' την άλλη κρατάει και πίσω την οικονομία. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Να μιλήσουμε τώρα τι συζητάμε, αλλά είναι όμως αναποτελεσματικό. Είναι αναποτελεσματικό. Που δανειστήκαμε περισσότερο από τις δυνάμεις μας και σπαταλήσαμε περισσότερο από όσα έπρεπε. Να συζητήσουμε τις λύσεις. Να συζητήσουμε λίγο τις λύσεις. Γενικά, ως οικονομολόγοι, χοντρικά ξέρουμε ποια είναι η λύση. Δηλαδή, πριν από ένα χρόνο είχε έρθει εδώ πέρα ένας Ελληνοαμερικάνος καθηγητής του Yale, Τζον Γιανακόπλος, κάπου έχασε μια συλλαβή προφανώς το όνομά του σε αυτό. Αυτός προβλέπω θα πάρει και το Νόμπελ. Είναι από πολύ σημαντικά πρόσωπα. Και μας είπε σε αυτό το συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας ότι η απάντηση είναι όλο στο Σέικσπιρ. Θα θυμάστε τον έμπερο της Βενετίας, που ουσιαστικά το κιλό κρέας δεν το δίνει ποτέ πίσω, γιατί είναι και χαζό να το δώσει πίσω. Δεν κερδίζει αυτός. Τι μας είπε ο κύριος Γιανακόπλος, όπως το λέει το όνομά του. Είπε ότι στην Αμερική και στις πιο πολλές προωθημένες χώρες, σε μια μεγάλη ύφεση, από τα κόκκινα δάνεια, οι τράπεζες δεν παίρνουν ποτέ παραπάνω από το 25%. Δηλαδή, 100.000 στο σπίτι, συνήθως παίρνουν 25.000 για να σας δώσουν. Άρα, η λύση μας είπε, είναι σχετικά απλή. Τι θέλεις? Θέλεις έναν οργανισμό. Έναν οργανισμό που θα πει στις τράπεζες, κοιτάξτε, ξέρετε, θα πάρετε 25%. Εγώ θα σας δώσω 50%. Το πολύ, γιατί ήσασταν έτοιμοι να το πουλήσετε και πολύ λίγο. Ακριβώς. Θα σας δώσω 50%. 8%. Θα σας δώσω εγώ 50%. Και θα μοιράσει δηλαδή αυτός ο οργανισμός κάτι στους φορολογούμενους, κάτι στις τράπεζες και κάτι σε αυτούς που φταίνε κιόλας, όπως είπε ο κύριος οικονομέας. Και με την ελπίδα ότι αυτός ο οργανισμός, επειδή θα αρχίσει να βοηθάει και την οικονομία, επειδή ο κόσμος και οι τράπεζες θα μπορούν να δανειστούν, γιατί δεν έχουν στα χαρτιά τους αυτά τα δάνεια και όλα αυτά, και θα μπορούν να δανείζουν περισσότερο, ούτε οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τίποτα. Στο μέλλον, γιατί θα τα πάρουν πίσω ένα μέρος. Άρα υπάρχουν λύσεις. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό τον οργανισμό που έχει μια λογική, αυτό που λέτε. Ποιος μην ξεχνάς φωτεινή ότι θα πρέπει να θεωρηθούν χαμένα αυτά, έτσι. Άλλο λέω. Από ποιος εκεί ξεκινάμε. Θα χρηματοδοτήσει. Όχι, αυτά λέω που τώρα φαίνεται να χρωστάνε όλες τις τράπεζες είναι τα περισσότερα χαμένα. Δεν πρόκειται να τα πάρουν. Αυτό είπε ο Γιανακόπλος. Ότι 25% τέλος πάντων. Όχι 100%. Λέει τώρα ο οργανισμός να δώσει κάποια λεφτά πρέπει να έχει την πάντα. Πού θα τα βρει. Ποιος θα είναι ο οικονομικός παράγον. Κοίταξε, καταρχάς με ρωτάτε δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι που θα μπορούσε να ήταν ένα κομμάτι του Ταύκη Σίγμα. Αν με ρωτήσετε ποιος μπορεί να το οργανώσει αυτό. Και αυτό ήταν. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να μπορεί να το κάνει αυτό. Από τα χρήματα του Ταμείου. Και να δανειστεί αυτό με βάση ότι όταν θα φτιαχθεί η οικονομία, ένα κομμάτι από αυτό θα το πάρει πίσω. Έτσι το έκανε ο Ρούσβελτ. Και δούλεψε κιόλα. Έχουν δουλέψει αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι και η ειδικότητά σα, δεν είναι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι ένα τρόπο. Άρα πρέπει να το μοιραστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω έχει εντελώ. Αυτό το πρόβλημα είναι ότι έχει εντελώ διαφορετική άποψη και προσανατολισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώ θα πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει πολιτική. Αλλά όμως, ο Γιανακόπουλος, για να σας εξηγήσω, δεν είναι αριστερός και ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Είναι Αμερικάνος. Είναι Αμερικάνος. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να πείσεις πάνω σε οικονομικά επιχειρήματα. Αν σου αρέσει ο Γιανακόπουλος. Μου αρέσει η ομιλία του. Ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος. Γιανακόπουλος. Όχι, και ο Σεν έχει πάρει Νόμπελ και ο Κρούμπελ έχει πάρει. Για να του δώσουν Νόμπελ θα το δείξουν ο Τσακαλό το συμφωνεί μαζί. Του λέει, αφήστε το. Μόλις που συμφωνεί θα πούν χαιρετίσματα. Να σου πω, αυτό με το κρέας με τον έμπορο, επειδή δεν το ξέρει πολλοί κόσμο, μπορείς να μας το αναδείξεις. Στον έμπορο της Βενετίας, ο Σάιλοκ που υποτίθεται είναι που δίνει τα δάνεια αυτά, κάνει μια συμφωνία. Ο Κοκογλύκος κάνει μια συμφωνία με έναν άλλο έμπορο και του λέει: άμα δεν μου δώσεις πίσω αυτό το δάνειο, θα σου πάρω ένα κομμάτι κρέας. Από όπου θέλω. Από όπου θέλω, ακριβώς. Και μετά υπάρχει η Πόρσια που έρχεται και προσπαθεί να τα συμβαστεί. Να συμβιβάσει τα πράγματα που είναι σαν τον οργανισμό που λέει ο Γιανακόπουλος και λέει η Πόρσια ότι τώρα να του πάρει το κρέας, να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Θεωρείται δολοφονία του λέει. Θεωρείται ότι τον δολοφονεί. Θα πεθάνει και δεν θα κερδίσει. Άρα λέει ο Γιανακόπουλος ότι δεν θα γονατίσει στους ανθρώπους, δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει το κομμάτι κρέας. Μα δεν είναι έτσι, γιατί δεν θα πάρει πίσω αυτά τα. Αυτό είναι η μαγιά αυτή τη λύση. Ότι μην το συγκρίνουμε με κάτι που λειτουργεί.
τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι τράπεζες δεν πάνε αυτά τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή έχεις δίκιο. Εγώ δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς αυτό. Το βασικό θέμα είναι αυτό που λέει ο κ. Χατζόπουλο. Να ρωτήσετε άμα διαφωνεί. Ότι υπάρχει διαφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Των Γερμανών, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Τη λογική αυτή. Να λέω, ακούω ότι έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι τώρα θα ξαναδιαπραγματευτούμε και θα έχουμε. Εδώ είναι μια πρόταση που είναι να διαπραγματευτεί και για κοινωνικά πράγματα αλλά και για την οικονομία για να έρθει αυτή η ανάπτυξη. Δεν το ξέρουμε ακόμα και χωρίς λεπτομέρειες, γιατί προφανώς θα διαμορφώσετε να υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι όταν γίνει κυβέρνηση ότι κάπως έτσι θα το χειριστεί το θέμα. Αυτή τώρα έχει. Τώρα εγώ σας το είπα σε πολύ. Έτσι το λέω και εγώ. Να πω όμως κάτι για να μην τρελαίνεται και ο κόσμος. Αυτό είναι μια σύσταση κατά κάποιο τρόπο της κεντρικής μας τράπεζας. Α, η πράξη που δημοσιεύτηκε. Η πράξη. Μη θεωρηθεί ότι είναι νόμος. Οπωσδήποτε θα